Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων ουσιαστικά ανοίγει με αυτή την εκδήλωση σήμερα, με αυτή την έκθεση, η οποία έρχεται να δώσει εκείνα τα στοιχεία από τον κοινωνικό χαρακτήρα που υπάρχουν από την αρχή της δημιουργίας του φεστιβάλ, μια και ξεκινήσαμε 10 χρόνια πριν στην καρδιά της κρίσης. Τότε για πολύ μεγάλο διάστημα αυτό που υπήρχε ως χαρακτήρα σε εμάς υπήρχε το κοινωνικό εισιτήριο. Δηλαδή οι Χανιώτες βοηθούσαν ανθρώπους αυτής της πόλης που είχαν ανάγκη, είτε με ξηρά τροφή είτε συγκεντρώνοντας φάρμακα μέσω του κοινωνικού φαρμακείου. Ως πολύ λογική συνέχεια αυτής της σχέσης μας έρχεται η σημερινή έκθεση της κυρίας Ιωαννίδου με μια άλλη διάσταση, πιάνοντας τα χάπια εκείνα, τις κάψουλες εκείνες που πλέον δεν είναι χρήσιμες ιατρικά, αλλά μπορούν να έχουν μια καινούργια χρήση, μια καινούργια παρουσία, αυτή τη φορά εικαστικά. Νομίζω ότι για μας είναι μια από τις καλύτερες ενέργειες για να ξεκινήσουμε τη δραστηριότητα του φεστιβάλ και απ' την άλλη νομίζω ότι είναι ένα ακόμα θετικό μήνυμα για το πώς κανείς μπορεί να κάνει χρήσεις και επαναπαρουσιάσεις ακόμα και των λιγμένων καψουλών που χρησιμοποιούμε ως φάρμακα. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ιωαννίδου και να πούμε ότι εδώ θα είμαστε μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ παρουσιάζοντας αυτήν την έκθεση. Και φυσικά να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα υπάρχει δυνατότητα σε αυτό το χώρο να συγκεντρώνονται λιγμένα χάπια, τα οποία θα δοθούν μετά για την ίδια χρήση στην κυρία Ιωαννίδου. Την Τετάρτη 19 του μήνα ξεκινάει το 10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, όπου κλείνοντας πλέον μια δεκαετία θα είμαστε εδώ για 11 μέρες με ένα σύνθετο και πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο θα έχει περισσότερες από 150 ταινίες, θα έχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα κάθε πρωί για τα σχολεία, με προβολές και εργαστήρια, φυσικά κάθε απόγευμα από τις 11 μέχρι, συγγνώμη, κάθε απόγευμα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, με πάρα πολλούς φίλους, δημιουργούς, αλλά και συνεργάτες που έρχονται μαζί με τις δουλειές τους να παρουσιαστούν. Ένα συνέδριο που θα φιλοξενήσουμε μέσα στη διοργάνωση της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδος και φυσικά ως κεντρικό καλεσμένο μας τον Κώστα Γαβρά. Ο Κώστας Γαβράς μας τιμά με την παρουσία του. Εμείς τιμούμε τον Κώστα Γαβρά και το έργο του και μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι, αυτή τη γιορτή, περιμένουμε όλους τους Χανιώτες, όλη την Κρήτη να είναι εδώ.